ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Χαρά μου διπλή και με τη θεσμική μου ιδιότητα, αλλά και προσωπικά. Πρέπει να σας πω ότι εδώ και 30 χρόνια περίπου έχω βαφτιστεί κι εγώ βορειοδιώτης. Έρχομαι κάθε καλοκαίρι, αλλά πλέον πολύ συχνότερα στα Βασιλικά, όπου εκτός από ξεκούραση συζητάμε πάρα πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και τα θέματα της εκπαίδευσης. Είμαι νομικός, είμαι εγκληματολόγος, αλλά συχνά λέω ότι η καλύτερη σπουδή που έκανα στη ζωή μου είναι ότι μεγάλωσα δύο παιδιά. Είμαι πτυχιούχος πατέρας και αυτόν τον καιρό σπουδάζω παππούς. γιατί κανένας μαθαίνει πάρα πολύ και από τα παιδιά του και από τα εγγόνια του και εγώ συνεχίζω να μαθαίνω. Σήμερα θα σας μιλήσω λίγο για το θεσμικό μου ρόλο και αυτά που έχω μάθει και αυτά που προσπαθώ να μοιράζομαι και να διακινώ σαν υπερασπιστής των δικαιωμάτων του παιδιού. Το 2003, όταν στο συνήγορο του πολίτη δημιουργήθηκε ένα τμήμα, μία θέση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων, των παιδιών της χώρας μας, δηλαδή όλων των προσώπων 0 έως 18, αναζητήθηκε κάποιος νομικός με εμπειρία και σχέση με τα παιδιά, δηλαδή όχι ένας θεωρητικός, αλλά ένας άνθρωπος της πράξης, και ζητήσαν από μένα να αναλάβω αυτό το ρόλο. Και έτσι με μία ομάδα επιστημόνων, από τότε μέχρι σήμερα, υπηρετούμε αυτό το ρόλο που έχει, θα έλεγα, τρία κυρίως πράγματα που κάνουμε. Το ένα είναι, σε συγκεκριμένες υποθέσεις προσπαθούμε να δούμε την εφαρμογή του νόμου. Αν και πώς εφαρμόζεται ο νόμος στη χώρα μας για τα παιδιά. Μπορεί ένα παιδί, ένας γονιός, ένας εκπαιδευτικός, κάποιος να μας πει εδώ υπάρχει έλλειμμα του νόμου. Κάντε μια μεσολάβηση, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε. Κυρίως είμαστε μια ανεξάρτητη αρχή που κάνει μεσολαβήσεις για την εφαρμογή του νόμου. Το δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ίσως σημαντικότερο και φοβερά δυναμικό για μας, είναι να κάνουμε αυτό που λένε προαγωγή της εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού, φτάνοντας κοντά στους πρωταγωνιστές, στα παιδιά πριν απ' όλα, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Έτσι κάνουμε πολύ τακτικά επισκέψεις στα σχολεία. Εγώ ίδιος βρίσκομαι 60 με 70 συναντήσεις το χρόνο με ομάδες παιδιών, από μικρής ηλικίας μέχρι μεγαλύτερης. Ακούμε με προσοχή αυτό που έχουν να μας πούν. Μετά συναντάμε και τους εκπαιδευτικούς, συναντάμε τους γονείς, διαμορφώνουμε την εικόνα του τι γίνεται στην πράξη. Και το τρίτο, που είναι πολύ πολύ σημαντικό εξίσου, είναι το να προτείνουμε στην πολιτεία πρώτον μέτρα για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και δεύτερον, σχετικό και με τη σημερινή μας ημερίδα, για την προσαρμογή της νομοθεσίας στις γενικές αρχές που προκύπτουν από διεθνείς συμβάσεις, από συμφωνίες που είναι παγκοσμίως αποδεκτές και όπου κάπως μπορεί να υστερεί η χώρα μας. Βεβαίως αυτές οι προτάσεις ούτε είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να τις κάνει δεκτές, ούτε γίνονται εύκολα δεκτές. Αλλά αυτός είναι ο θεσμικός ρόλος του συνηγόρου του παιδιού. Με λίγες κουβέντες, έτσι για να ανοίξουμε, να καταλάβετε λιγάκι το τι, ποιο θεσμικό ρόλο έχει. Τώρα, αν έρθουμε τώρα λίγο περισσότερο στα δικαιώματα του παιδιού, μια και είναι μια έννοια η οποία διατρέχει όλη τη μερίδα και τη συνάντηση και την κουβέντα μας. Προφανώς η έμφαση της κουβέντας μας θα είναι στην ώρα που θα κάνουμε διάλογο με το τι σχέση τι μπορεί να γίνει εδώ, αλλά επιτρέψτε μου λίγο να έρθω λίγο πιο πίσω σε αυτή την έννοια δικαιωμάτων του παιδιού. Παλιότερα, όπως ξέρετε όλοι και όλες, στην κοινωνία βλέπαμε τα παιδιά, τα αγαπούσαμε πάντα οι κοινωνίες τα παιδιά, αλλά τα βλέπαμε περισσότερο παραδοσιακά σαν ένα ιδιοκτησιακό είδος. Το παιδί μου είναι, θέλω να γίνει συνέχεια από μένα, σαν και εμένα, ή άντε και λίγο αποκλίνον σε αυτό που ονειρεύομαι εγώ για το παιδί μου. Δεν βλέπαμε αυτό το οποίο έρχεται η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έτσι να προσπαθήσει να καθιερώσει το 1989, που λέει ότι ο ρόλος του γονέα, ναι, είναι να δίνει την αγωγή του παιδιού, αλλά είναι αποστολή, δεν είναι ιδιοκτησία. Και ο γονέας ελέγχεται κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με το τι θα δώσει στο παιδί του. Επομένως, δεν είναι ελεύθερος ο καθένας από εμάς να κάνει ό,τι θέλει με τα παιδιά του. Να τα δέρνει επειδή έτσι πιστεύει ότι είναι το καλό τους, να τα κλείνει σε ένα δωμάτιο ή να τα μαθαίνει σε ένα σχολείο, για παράδειγμα, που εγώ ως γονιός θεωρώ ότι το παιδί μου μόνο να ψαρεύει χρειάζεται. Δεν είναι ελεύθερος ο καθένας. Πρέπει να υπάρχει ένας, κατά κάποιο τρόπο, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο γονέας ελέγχεται και ψυχώνεται να δώσει το δικό του στίγμα. Από την άλλη, ο γονέας έχει πολύ δυναμικό ρόλο. Δεν μπορεί ένα παιδί εύκολα να μεγαλώσει και να βρει την ταυτότητά του
πηγαίνοντας σε ιδρύματα, σε τρίτες οικογένειες ή μόνο σε σχολεία, μόνο σε τρίτους. Ο γονέας έχει ένα σημαντικότατο ρόλο στο να δώσει τον άξονα του να δυναμώσει το παιδί και να βρει τον εαυτό του. Χρειαζόμαστε λοιπόν, το τονίζω από την αρχή, ένα συντονισμό αυτών των δύο οπτικών δικαιωμάτων του παιδιού. Δικαίωμα του παιδιού σε έναν γονιό που το φροντίζει, το βοηθάει να μεγαλώσει στην ανάπτυξή του, του δίνει ό,τι αναγκαίο υπάρχει, αλλά από την άλλη και μια πολιτεία που δίνει το επιπλέον. Βοηθάει και για την εκπαίδευση και για την υγεία, αλλά και για την ανατροφή του παιδιού να δώσει τα όρια, το πλαίσιο και την έτσι, βοήθεια ως το παιδί να βρει τον εαυτό του. Αυτό το να βρει τον εαυτό του είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο όταν μιλάμε και για τα σχολεία, τα δημοκρατικά, εγώ που θέλω να πω και ελκυστικά, και σχολεία που να τα αγαπούν τα ίδια τα παιδιά. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ένα κείμενο που υιοθετήθηκε διεθνώς μετά από πολλή συζήτηση. Δεν ήταν εύκολο να κουβεντιάσουν και να συναποφασίσουν όλες οι χώρες του κόσμου για ένα νομικό κείμενο που θα δεσμεύει την παγκόσμια κοινότητα. Περιλαμβάνει λοιπόν μια σειρά από άρθρα, θα έλεγα πιθανώς όχι πάρα πολύ προχωρημένα, αλλά καθιερώνει, για παράδειγμα, το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Δεν μπορεί να έρθει καμία χώρα και να πει. Δεν πειράζει, τα παιδιά μην πάνε σχολείο. Έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Αλλά τι περιλαμβάνει αυτό το δικαίωμα στην εκπαίδευση, είναι βέβαια μια μεγάλη συζήτηση που σήμερα θα μοιραστούμε ορισμένες σκέψεις του πώς εφαρμόζεται. Άρθρο 28 λοιπόν της Σύμβασης, πολύ σημαντικό στο μυαλό μας έχουμε, ότι η Σύμβαση καθιερώνει το δικαίωμα όλων των παιδιών στο να παίρνουν εκπαίδευση. Πάνω σε αυτό όμως, εάν το συνδυάσουμε μαζί με τα υπόλοιπα άρθρα της Σύμβασης, δηλαδή το δικαίωμα ενός παιδιού να έχει ένα σεβασμό στην προσωπικότητά του, στο είναι του, στην εξέλιξή του, στο να μπορεί να απολαμβάνει κοινωνική συμμετοχή, συμμετοχή στις τέχνες, έκφραση, στο να περνάει καλά στη ζωή του με λίγα λόγια. Δεν το λέει έτσι η Σύμβαση, αλλά το μεταφράζουμε. Εκεί δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι το δικαίωμα του παιδιού είναι απλώς να πηγαίνει σε ένα σχολείο φυλακή ή σε ένα σχολείο καταστολή ή σε ένα σχολείο που μόνο το υποχρεώνει. Ξεκινήσαμε, είπαμε, 2-3 κουβέντες για τα δικαιώματα του παιδιού. Ας πούμε λίγο μερικά πράγματα και για την εκπαίδευση. Λίγα πράγματα. Εγώ ανοίγω την κουβέντα και εσύ στη διάρκεια της θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο. Η εκπαίδευση έχει λειτουργήσει συστημικά σε όλες τις κοινωνίες. Από την αρχαία Ελλάδα να σκεφτούμε. Αν πάμε στο μυαλό μας στη Σπάρτη, στην Αθήνα, πώς λειτουργούσε η εκπαίδευση των παιδιών. Αντίστοιχα με το σύστημα των ενηλίκων. Θέλανε οι μεγάλοι να κάνουν πόλεμο, βάζανε τα παιδιά να γίνουν πολεμιστές. Θέλανε οι μεγάλοι να κάνουν φιλοσοφία, βάζανε τα παιδιά να κάνουν φιλοσοφία. Αντίστοιχα, η εξέλιξη των σχολείων ήταν τέτοια. Σε ένα μεγάλο βαθμό η εκπαίδευση λειτουργεί αναπαραγωγή, ετοιμάζοντας τα παιδιά για κοινωνική αναπαραγωγή, για τους ρόλους που θα αναλάβουν μεγαλώνοντας. Και εκεί. Ας καταλάβουμε λιγάκι ότι επειδή η κοινωνία μας έχει καθήκοντα, υποχρεώσεις, αν θέλετε και ένα κομμάτι πειθαρχίας, τα παιδιά μέσα από το σχολείο καλούνται, δυστυχώς θα έλεγα εγώ, πολλές φορές να μπουν σε αυτή τη λογική. Να μάθουν να συμπεριφέρονται όπως όταν θα βρουν μια δουλειά μεγαλώνοντας. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που πραγματικά κάνει πάρα πολλά παιδιά να μην είναι ευτυχισμένα μέσα στο σχολείο. Είναι ένα στοιχείο καταπίεσης, έτσι. Ένα στοιχείο αυτή η πειθαρχία που όμως είναι αναγκαστική να συμβαίνει, λένε, για να μπορέσουν να ετοιμάσουν το παιδί για να βρει δουλειά μεθαύριο και να μην πηγαίνει δουλειά του ό,τι ώρα θέλει ή να μην νομίζει ότι θα δουλεύω όπου με τον δικό μου τον τρόπο. Τι μπορούμε όμως λοιπόν να κάνουμε, έχω το 20 λεπτό, θα το τηρήσω. Είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου στον χρόνο. Ό,τι προλάβω να πω αυτήν την ώρα και μετά στη συζήτηση. Το σχολείο λοιπόν ένα κομμάτι που έχει είναι ετοιμασία για τον κόσμο των ενηλίκων, ετοιμασία για την αγορά εργασίας, αλλά έχει και ένα κομμάτι μεταβίβασης γνώσης, έτσι, από τη γενιά σε γενιά. Πώς θα μεταβιβαστούν αυτές οι γνώσεις, με κάποια εργαλεία. Για να μπορέσει να τα κάνουν αυτά τα πράγματα, πρέπει τα παιδιά να συνδεθούν ψυχικά. Με αυτό τον μηχανισμό που λέγεται σχολείο, έτσι δεν είναι. Τι συμβαίνει όμως. Το κομμάτι που λέγεται ένα παιδί που πάει στο σχολείο περνάει καλά, για να μπορέσει να περάσει καλά, για να μπορέσει το σχολείο να γίνει ελκυστικό προς τα παιδιά,
δεν μπορεί μονάχα να έχει την πειθαρχία και τη μεταβίβαση γνώσης και μάλιστα με τους παραδοσιακούς τρόπους που λέει «μάθε παιδί μου γράμματα, παπαγαλία κλπ». Αναγκαστικά το παιδί αποξενώνεται. Και μάλιστα σε μία περίοδο που υπάρχει τεράστια ανασφάλεια, όπως αυτή που περνάμε σήμερα, που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι αν πάρω ένα πτυχίο θα βρω δουλειά, που δεν υπάρχει σιγουριά για το τι γίνεται στο μέλλον μου, το παιδί χρειάζεται οπωσδήποτε μέσα στο σχολείο που έρχεται για να ετοιμαστεί για το επόμενο βήμα, να σχετιστεί και να μάθει να ανήκει και να λειτουργεί μαζί με άλλους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν, κατά τη δική μου θεσμική προσέγγιση και άποψη, το μεγαλύτερο στίχημα για την κοινωνία είναι να κατορθώσει το σχολείο, εκτός από μηχανισμό κοινωνικής αναπαραγωγής και ετοιμασίας για την αγορά εργασίας, και θα έλεγα αυτό αναγκαστικά υπάρχει, συστημικά, να δώσει μία άλλη διάσταση στη λειτουργία του, στη λειτουργία του σχολείου, και να το κάνει σαν έναν χώρο που τα παιδιά μαθαίνουν ευχάριστα, που τα παιδιά εκφράζονται, που τα παιδιά χαίρονται και που τα παιδιά συνδέονται μεταξύ τους και μαθαίνουν, να είναι δηλαδή η πρώτη ευκαιρία εκπαίδευσης πάνω στην συλλογικότητα, πάνω στο ανήκειν και στο μοιράζεστε, δηλαδή το πώς μοιράζομαι με τους άλλους. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Και πρέπει να σας πω ότι η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια, κοιτώντας και σε όλη τη χώρα που επισκεπτόμαστε, από σχολεία στις πόλεις, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, από την νηπιαγωγεία μέχρι το λύκειο, από χωριά και πόλεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν φοβεροί εκπαιδευτικοί οραματιστές και άλλοι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν κατά γράμμα έτσι, το πρόγραμμα, που βρίσκονται ανάμεσα στις δύο λειτουργίες του σχολείου, αυτή της μεταβίβασης γνώσης, υλοποίησης ενός προγράμματος, ετοιμασία για εξετάσεις κτλ. Και ενός άλλου σχολείου που έχει μέσα την εκπαίδευση στη σχέση, στη συλλογικότητα και στη συνύπαρξη. Εδώ θέλω να σας πω, θα γυρίσω λίγο πίσω πάλι μιλώντας για δικαιώματα. Ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε στην παγκόσμια κοινότητα για τα δικαιώματα του παιδιού, ήδη πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Πολωνία, ένας Πολωνοεβραίος δάσκαλος και γιατρός, ένας παιδαγωγός, ο Γιάννος Κόρτσακ, είχε πει ότι το σημαντικότερο για να μπορέσουμε ένα παιδί, να το βοηθήσουμε να εκπαιδευτεί και να μεγαλώσει, είναι να δώσουμε σημασία στο πώς νιώθει για τον εαυτό του, στην εμπιστοσύνη στον εαυτό του, στο να πιστεύει ότι μπορεί να έχει γνώμη, μπορεί να κάνει λάθη, μπορεί να εκφράζεται και να μάθει να συσχετίζεται με τους άλλους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει απλώς με ένα σχολείο που λέει «μάθε, τι έμαθες, πες μου απ' έξω το μάθημα». Χρειάζεται να γίνει σε ένα σχολείο που το παιδί χαίρεται, που το παιδί δημιουργεί, που το παιδί βρίσκει έναν χώρο που είναι δικός του. Αυτό το πράγμα λοιπόν χρειάζεται ένα σημαντικό βαθμό αξιοποίησης εργαλείων, αξιοποίησης παιδαγωγικών εργαλείων ή και πλαισίου που το σχολείο μπορεί να προσφέρει, για να μπορέσει ένα παιδί πραγματικά να νιώσει ότι ο χώρος του σχολείου είναι κάτι δικό του, είναι κάτι που το εμπνέει, που το κάνει να χαίρεται, που να είναι ο εαυτός του και να σέβεται και τον άλλον. Προσοχή αυτή στην έννοια του σεβασμού του άλλου. Τα δικαιώματα δεν είναι μια εγωιστική έννοια όπως μερικά παιδιά θέλουν να την καταλάβουν. Δηλαδή ότι δικαίωμά μου είναι να κάνω ό,τι θέλω εγώ. Η έννοια του δικαιώματος υπάρχει για να μάθουμε να συνυπάρχουμε και να σεβόμαστε και το δικαίωμα του άλλου. Μιλήσατε για την ελευθερία προηγουμένως. Η ελευθερία είναι μια πολυπόθητη κατάσταση που τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Αυτό λοιπόν μπορεί να το μάθουν τα παιδιά μόνο βιωματικά. Θεωρητικά δεν μαθαίνεται. Μόνο αν μάθουν σε μια τάξη μέσα να λειτουργούν συλλογικά, να εκφράζει το καθένας αλλά να σέβεται και εκεί που αρχίζει και πιθανώς ενοχλείται ο άλλος από τη δική του έκφραση. Χρειάζεται το σχολείο λοιπόν να μάθουμε στα παιδιά από νωρίς να μάθουν τι σημαίνει ομάδα, τι σημαίνει συλλογικότητα. Πολύ δύσκολο. Ζητώ από τους νηπιαγωγείς, από το νηπιαγωγείο να βάζουν τα παιδιά γύρω-γύρω και να μάθουν ο ένας να ακούει τον άλλο. Το κάνουμε έτσι και έτσι. Σε ορισμένα σχολεία της χώρας μας, σε ορισμένα που έχουν μικρότερο αριθμό, θα ακούσετε μετά από λίγο τον Άγγελο τον Παθία τι έκανε στο Φουρφουρά κάτω στην Κρήτη. Εκτός από αυτό το γνωστό σχολείο που έκανε αυτή την πρακτική, υπάρχουν και άλλα μικρά σχολεία που κατορθώσαν να δοκιμάσουν πρακτικές και επιλογές και μεθόδους
επικοινωνίας συλλογικότητας. Να καθόμαστε όλοι μαζί σε μια αίθουσα και να λέμε πώς λύνουμε τις διαφορές μας, πώς μαθαίνουμε καλύτερα, πώς δημιουργούμε, πώς μεγαλώνουμε και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο. Η κουβέντα της του μεσημεριού θα μας δείξει τι μπορεί να γίνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό όμως που εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι εγώ πιστεύω πολύ στη δημόσια εκπαίδευση, παρόλο που, όπως σας είπα νωρίτερα, εκτιμώ ότι η δημόσια εκπαίδευση περιλαμβάνει πολύ έντονα το στοιχείο, το δομικό στοιχείο της πειθαρχίας και του, του μηχανισμού αναπαραγωγής. Εκεί μέσα όμως, εάν κατορθώσουν οι άνθρωποι που λειτουργούν μέσα από αυτό το σύστημα, εάν κατορθώσουν να βάλουν το στοιχείο της συνάντησης, της συλλογικότητας, της συνδημιουργίας, της παραγωγής διαδικασίας που δημιουργεί χαρά, πάρα πολύ σημαντικό. Στο λίγο χρόνο που μένει, να σας πω 2-3 παραδείγματα, έτσι για να φτάσω λιγάκι σε αυτό που θέλω σαν στίγμα να δώσω για την ημέρα. Παράδειγμα 1. Μπαίνω σε μια 5η τάξη δημοτικού στη Θεσσαλονίκη. Ρωτάω τα παιδιά, τα βάζω σε κύκλο γύρω-γύρω. Τι χαίρεστε στο σχολείο και τι σας στενοχωρεί? Ακούω λοιπόν, χαιρόμαστε κάθε μέρα που ερχόμαστε και θα δούμε τη δασκάλα μας. Γιατί, είσαστε, έχει κάτι ιδιαίτερη δασκάλα σας? Μας κάνει να χαιρόμαστε κάθε ώρα που είμαστε εδώ στο σχολείο μαζί. Μας κάνει παιχνίδια, μας κάνει ευχάριστα τη μάθηση, μας δίνει ευκαιρία να συζητήσουμε, μας αφήνει να κουβεντιάσουμε για αυτά που μας στεναχωρούν στο σπίτι μας. Μας κάνει την ευέλικτη ζώνη. Ευκαιρία να πω, τι στεναχώρια να ακούς, ότι η ευέλικτη ζώνη, το πιο ωραίο και δυναμικό εργαλείο, έρχεται από μια κυβέρνηση αριστεράς να μπει στον ντουλάπι. Ακούσατε ίσως κάποια από εσάς για ένα ζήτημα που κινδυνεύει να βγει από την 5η και 6η δημοτικού. Ευέλικτη ζώνη λοιπόν είναι μια ευκαιρία με διάφορα εργαλεία να συναντηθούν και να δημιουργήσουν τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν σε αυτό το σχολείο, όταν τους ρώτησα τι σας στενοχωρεί, στενοχωρούμε, μας πειράζει όταν οι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν. Όταν ο διευθυντής μας αναγκάζεται να μας βάλει τις φωνές, γιατί δεν καταλαβαίνει πως είμαστε καλά με τη δασκάλα μας και με την τάξη μας. Είναι κάτι παράξενο αυτό που σας λέω. Δηλαδή η κουλτούρα της τάξης έρχεται σε σύγκρουση με την κουλτούρα του σχολείου. Και όπως τσεκάρισα στο συγκεκριμένο σχολείο, δυστυχώς η συγκεκριμένη τάξη δεν είχε κατορθώσει το ίδιο πράγμα να συμβαίνει σε όλο το σχολείο. Φεύγω από αυτό το παράδειγμα. Δεν θα μιλήσω για το Φουρφουρά, ένα από τα πολύ ωραία αγαπημένα σχολεία, γιατί θα μιλήσει ο Άγγελος σε λίγο. Πάω σε ένα λύκειο. Μπαίνω σε ένα λύκειο όπου μου λένε ότι τα παιδιά του λυκείου έχουν μπει σε μια συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου, συζητώντας για τον κανονισμό του σχολείου και για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων. Βρίσκομαι με τους προέδρους των συμβουλίων, των μαθητικών συμβουλίων και του 15μελούς. Συνήθως όταν πάω με τέτοιες ομάδες, τα παιδιά ζητάνε, έχουν παράπονα από το σχολείο και ζητάνε. Έχω το χρόνο μου απολύτω. Λοιπόν, ζητάνε από το σχολείο αιτήματα κλπ. Βρίσκομαι επί μία ώρα και κάτι με αυτά τα παιδιά σε ένα δυναμικό τρόπο συζήτησης. Είναι σε ένα σχολείο της Μακεδονίας. Συζήτηση, τα παιδιά είναι χαρούμενα, μιλάνε. Λέω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Βρίσκω το διευθυντή και μου λέει, κάθε εβδομάδα τους δίνω χώρο να έρχονται στο γραφείο μου, να συζητάμε μαζί. Δεν συμφωνούν πολύ άλλοι εκπαιδευτικοί, αλλά παλεύω να βάλω αυτά τα παιδιά στην συμμετοχή στο σχολείο. Σε ένα δημόσιο σχολείο, λοιπόν, είναι δυνατό, εφικτό, το να δοκιμάσεις το παράδειγμα, τα παιδιά να μπορούν να κουβεντιάσουν και να νιώθουν ότι είναι μέρος αυτής της συλλογικότητας. Σήμερα θα μιλήσουμε και το τι μπορεί να γίνει σε μια περιοχή τύπου Βλαχιάς. Αυτό που εγώ έχω να φέρω στη συζήτηση αυτή σήμερα και στην κουβέντα πιο μετά θα μιλήσουμε και για τα εναλλακτικά σχολεία, αλλά εγώ ξεκινώντας θέλω να σας πω ότι το μεγάλο στίχημα και ζήτημα είναι αυτό που είπατε στο άνοιγμα της κουβέντας, να μην δούμε την εκπαίδευση όπως θα την θέλαμε, όπου σέβεται το παιδί, όπου του δημιουργεί ευκαιρίες δημιουργίας, όπου του δίνει τη δυνατότητα να νιώθει ότι συμμετέχει, ότι είναι μέρος της σχολικής ζωής και της σχολικής κουλτούρας, να μην είναι μια επιλογή μόνο για ιδιωτικά σχολεία. Ας υπάρχουν και ιδιωτικά σχολεία, προβλέπονται. Θα ήθελα να είναι η δημόσια εκπαίδευση που θα μπορεί να επιτρέπει τέτοιες πρακτικές. Πώς? Θα το κουβεντιάσουμε στη διάρκεια της ημέρας. Θα σας πω και τη γνώμη μου αργότερα όταν θα μιλήσουμε και για το homeschooling. Γιατί είναι μια μεγάλη υπόθεση, η οποία δυστυχώς στη χώρα μας δεν επιτρέπεται. Δεν μπορεί να φτιάξουμε ένα homeschooling σκέτο, απλώς ελευθερία στο γονέα να κάνει ό,τι θέλει με τα παιδιά του. Αν το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε μαζί με κατοχύρωση άλλων τρόπων εναλλακτικής εκπαίδευσης
εποπτευόμενος και συστηματικά ελεγχόμενοι, κυρίως ώστε δεν θα οδηγήσει κάποιες ομάδες πολιτών να μπορούν να κάνουν τελείως αυθαίρετες πρακτικές και να έχουν να ασκήσουν άλλες μορφές δυσάρεστης εξουσίας πάνω στα παιδιά. Επειδή τέλειωσε ο χρόνος μου, στη συζήτηση είμαι στη διάθεσή σας, προσπάθησα το στίγμα να δώσω, να σας πω ότι για μας τα δικαιώματα του παιδιού είναι ένα στίχημα για τον καθένα μας. Στίχημα σχολείων, στίχημα κοινοτήτων και στίχημα βεβαίως του κάθε γονέα που έχει παιδιά. Ευχαριστώ.